τραβάνε, με κυνηγάνε. Στα αρχαία σας πάω. Λοιπόν, είμαι στον Άφλιο. Μόνος μου. Ξανά, αφού ο Γεράσιμος και ο Βαγγέλης με παράτησαν. Όπως βλέπετε, στην πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, έτσι. Θα την εξερευνήσω όλη, όσο μπορώ δηλαδή, μόνος μου. Μπορεί να φάω ξύλο από τους καταστηματάρχες στο πεζόδρομο. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Και γενικά, ας ξεκινήσουμε γιατί θα πέσει ο ήλιος. Αν και δεν το νομίζω, με χτυπάει στο κεφάλι. Γιατί πάω πάντα ανάποδα, τέλος πάντων. Πάμε. Να θες να πας ένα αρχαίο μνημείο και να μην μπορείς. Όπως βλέπετε, αυτός με το άσπρο το παράτησε μέσα στη μέση. Και είναι μάγκα. Λοιπόν, περνάμε κατά την αυσίδα. Στα αρχαία σας πάω. Θα την φωτοθώ μετά. Καταφέρνω κάθε φορά να κάνω μια τρύπα στο νερό. Απλώς έκανα ένα κύκλο. Ήθελα να πάω από εκεί, αλλά φωτογραφίζουνε γάμο. Λέω να μην κάνω χαλάστρα. Πάω από εκεί, ευθεία. Τι να πω. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την εκκλησία που βλέπετε έγινε κάτι σπουδαίο. Μα σπουδαίο, όχι, δεν έγινε κάτι σπουδαίο. Συγκεκριμένα εδώ, άμα φαίνεται, φαίνεται το κράνος μου, ωραίος Γιώργος. Εδώ δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος κυβερνήτης αυτής της χώρας, σε όσους δεν ξέρουν. Και ναι, πώς όμως έγινε, δείτε. Ήταν Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831. Ο Ιωάννης Καποδίστριας περπατάει αργά στο μεγάλο δρόμο και πηγαίνει προς τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης από τη Μάνη και από πίσω του ο αδερφός του Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης. Η οικογένεια Μαυρομιχάλη είχαν διαμάχη με τον Καποδίστρια, καθώς επιχείρησε να αφαιρέσει τα προνόμια από τους δασμούς και τη φορολογία που απολάμβαναν πολλοί μανιάτες. Έτσι, μετά από πολλές συγκρούσεις που είχαν μεταξύ τους, αποφάσισαν να τον σκοτώσουν έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, με τη σφαίρα να είναι ακόμα καρφωμένη στον τοίχο της Ιερής Εκκλησίας. Πριν σας είπα, δεν πήγα στο κάτω στενό γιατί είχε ένα γάμο. Στο βάθος τραβάνε, με κυνηγάνε. Δηλαδή, έλεος. Πού να πάω.
Λοιπόν. Είμαι στην πρώτη βουλή των Ελλήνων. Φοβερό, Γενικά έχει πολύ αξιοθέατο τον Άφλιο, σαν πόλη. Αμήν, εντάξει. Και εδώ πέρα κοιτάξτε πώς συνεχίζεται. Τρομερό, ε. Δεν μπορείς να πεις. Η πρώτη βουλή των Ελλήνων. Τρομερό. Είμαι σε ένα σταυροδρόμι. Σταυροδρόμι. Έτσι δεν λέγεται. Τέλος πάντων. Ναι, όπως βλέπετε, κοιτάξτε εδώ. Φοβερό, ε. Λοιπόν. Γενικά, τα πέρασα όλα. Τώρα μένει να πάμε από την άλλη πλευρά στον Άφλιο. Πάμε και βλέπουμε.
ήμασταν πριν. Και είμαστε κάτω από την παλιά εκκλησία που είναι κάπου εκεί. Αν τη βλέπετε με το ρολόι. Λοιπόν, κάνουμε κύκλους εντωμεταξύ. Από εδώ έχω την ιδέα ότι ήρθαμε πριν. Τέλος πάντων. Ναι, μοναδική θέα. Καταπληκτική θέα θα πω. Και κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι τώρα. Νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και σίγουρος. Αλλά ναι, πάμε. Και θα πάμε απέναντι εκεί. Γενικά, ναι, έχουν μαζευτεί πολλοί τουρίστες δίπλα μου και βγαίνουν φωτογραφίες. Στην ακριβώς γωνία, όπως βλέπετε, είμαι απέναντι με τον Μπουρτζή και γενικά σχεδόν φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Πείτε μου ότι δεν το απολαύσατε, δηλαδή πραγματικά πήγα στο διόλου τη μάνα, έτσι.
φτάσαμε στο τέλος. Γενικά, το κάναμε όλο το ναύπλιο. Δεν έχετε παράπονο, έτσι. Ναι, όπως βλέπετε πίσω μου, γιότ. Σε μια άλλη ζωή. Ναι. Αυτό ήτανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε το σκέτς. Δεν τα κάνει σκέτς, είναι αληθινό. Απλώς είχα κλίπα από τότε. Και ναι, αυτό. That's it. Wrap up. Thank you. Και τα λέμε. Bye.